Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Κοντά σας με τις θηλυκές ιστορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους που τις έγραψαν. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια τεράστια προσωπικότητα, έναν διεθνή βετεράνο ποδοσφαιριστή και προπονητή πλέον, ο οποίος μας έχει χαϊδέψει για δεκαετίες στις καρδιές μας, όποια ομάδα και αν αγωνίστηκε, από τον εθνικό που ξεκίνησε μέχρι την εθνική ομάδα. Κυρίες και κύριοι, ο Γκούλιτ, έτσι τον έλεγαν, της Ελλάδας, γιατί την εποχή που έπαιζε με σωρανούς στην Ευρώπη της μεγάλης Ολλανδικής ομάδος, Γκούλιτ, Φαν Μπάστεν, Ράικαρντ, Κούμαν, ο μεγάλος Γκούλιτ. Κυρίες και κύριοι, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος φίλος, ένα διαμάντι στην κυριολεξία, με ιδιαίτερη τιμή, ο ένας και μοναδικός, ο Ντάνιελ Μπατίστα. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ πολύ τώρα. Λίγα λέω. Χαίρομαι πολύ γιατί καλά λόγια που λες για μένα, Ντόνι. Ενώ σε αγαπάω πολύ. Είμαστε μαζί. Ναι, σε ξέρω από τότε που ήρθες στην Ελλάδα. Θυμάμαι πέντε πέρυσι ήμουν εδώ που πήγε σε εθνικό, που είχε πάει στο καταστήματα να πάρει κάποια ηλεκτρονικά. Είμαστε μαζί από τότε με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό σε όποια ομάδα και να πήγες. Παρακολουθούσα και εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, την πορεία σου. Αυτή την προσπάθεια που έκανες, έλα λοιπόν να πούμε τώρα στον κόσμο όμορφα πράγματα να ευχαριστηθεί. Καταρχήν την goal είδαμε. Αυτά είναι... Τι. Καλά μαγεία εσύ με τον goal. Κανένα σου goal δεν ήταν ένα απλό goal. Το κάθε ένα είχε μία ποιητική έκφραση. Πιστεύω ότι τα goal αυτά είναι... έχει σχέση με παίκτες σαλάνας. Δηλαδή, κόλπο και... προσπάθεια από το χωρίς να είσαι, χωρίς να κάποιος να σου προσφέρει μια ευκαιρία να βάλεις γκολ. Πολλές φορές από μόνος μου έκανε κάποια ενέργεια και το μετατρέψε γκολ. Μέσα εσύ σε έμφυτο ταλέντο, είπες, το ποδόσφαιρο που μαθευότανε ναι μεν στις Αλάνες, αλλά εσύ το μάθες και λίγο καλύτερα σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική σχολή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε να μάθουμε, να ακούσουμε πώς αυτό το εκπληκτικό διαμάντι του ποδοσφαίρου ήρθε στην Ελλάδα. Είναι το 1986, όταν ο εθνικός που είχε πολύ καλή ομάδα εκείνη την εποχή, ο Κωτήρης, ο Κατσικογιάννης, ο Φώτης, ο Παπαδόπουλος και άλλοι σπουδαίοι παίχτες, είχαν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εκείνη την εποχή έρχεται ένα ψηλόλιγνο, γεροδεμένο με ένα εκπληκτικό σώμα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος έμελε για περίπου 30 χρόνια, όπως και σήμερα, 1986, 2015, 29 χρόνια μας χαϊδεύει τις ψυχές μας. Έτσι. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στο Κάμπο Βέρντε, στο Πράσινο Ακροτήρι. Είναι ένα συγκρότημα από 10 νησιά, στην Ατλαντικό ωκεανό, κάτω από τα Κανάρια νησιά και 500 μίλια από τη Σενεγάλη. Μεταναστεύσαμε στην Ολλανδία με την οικογένειά μου. Εκεί έπαιζαν ποδόσφαιρο, υπήρχε ποδόσφαιρο. Ήταν πορτογαλική απικία. Ήταν πορτογαλική απικία μέχρι 1975. Μέχρι 1975. Ναι. Είχε ποδόσφαιρο, δεν μπορούσαν να παίζουν εκεί. Τα παιδικά μου χρόνια εκεί θυμάμαι κάθε μέρα με μία μπάλα στα πόδια. Δηλαδή υπήρχε Αλάνες, γειτονιές που παίζαμε μπάλα με τα παιδιά της γειτονιάς μου κάθε μέρα, αφού η μαμά μου πρέπει να φωνάζει κάθε μέρα να πάω να φάω και δεν πήγαινε. Πήγαινε να φάω και ξανά έφευγε. Πόσα αδέλφια? Ήμασταν 6 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν συνειτός στην Ολλανδία και δούλευε για μας. Έμενε στην Ολλανδία ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς έμενε στην Ολλανδία, δούλευε χρόνια στο εξωτερικό. Και εμείς στο Κάμπο Βέρντε. Η μαμά μου με φροντίζει όλα τα παιδιά. Και τα 6 παιδιά, η μαμούλα. Ναι, ναι. Και φεύγετε μετά και πάτε Ολλανδία. Σας πήρε εκεί. Το 82 ο πατέρας μου αποφάσισε να μας πάρει στην Ολλανδία γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη μέλλον. Γιατί στο Κάμπο Βέρντε είναι δύσκολο όσοι μεγαλώνουν στα παιδιά να έχει ένα μέλλον. Δεν υπάρχουν δουλειές και έχει φτώχεια πολλά, ξέρω εγώ. Και μας πήγε στην Ολλανδία. Και εκεί πήγαινε σχολείο και ταυτόχρονα έπαιζε μπάλα σε εραστεχνικές ομάδες στην αρχή όταν πήγαινα. Και μετά από 4 χρόνια είχα πάει να δοκιμαστεί σε Φέινορτ.
στην περίφημη Φέγενορ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, ναι. του Βαν Χάνεγκεμ. Του Βαν Χάνεγκεμ, ναι. Ναι. Ένας από τους που έμενα γνωστός τότε στη Φέγενορ της Εθνικής Ολλανδίας. Βέβαια. Τότε που έπαιζε εγώ ήταν προπονητής ο Τάις Λίμπρεχτς, που το γνώριζε μετά στο Ολυμπιακό. Φίλος μου καλός, μεγάλη ήταν, προσωπικότητα. Ήταν εκεί, έπαιζε τότε ο Ρουτ Χούλε της πρώτη ομάδα και εγώ ήμουν στη Β' ομάδα τότε. Από τότε μου λέγανε ότι μοιάζαμε. Οι ακαδημίες εκεί, είδες πώς δουλεύαν οι ακαδημίες εκεί βέβαια. Μεγάλη παραγωγή παικτών, έτσι. Ναι, γιατί η μάμα όταν πήγαινα να δοκιμάσω στη Φέινορτ, περάσα από διάφορα τμήματα, γιατί ήμουν 17 στα 18 χρονών και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να καταφέρω να με δεκτούν στην ομάδα. Και περνώντας από τα τμήματα και καταφέρνω να φτάσω στη Β' ομάδα. Μεγάλη δουλειά, πας στη Β' ομάδα της Φέγενορντ, που είχε 1000 παιδιά ακαδημίες. Πολύ δύσκολο. Όχι μόνο στην Ολλανδία. Παντού. Σε πάρα πολλές κτίσεις, Ολλανδικές, αντίλες. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν ακατόρθωτα όλα αυτά που κάνω, γιατί όταν πήγε στην Ολλανδία ήμουν 16 χρόνων ήδη. Και δεν ήμουν προπονημένος όπως ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια ακαδημία, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, δουλεύοντας σε θέμα της φυσική κατάσταση, τεχνική κτλ. Αλλά εγώ ήμουν ένας παίκτης σαλάνας. Είχα, δηλαδή, μου αρέσει αυτό, παίκτης σαλάνας, ταλέντο. Ταλέντο παίκτης. Αλλά όταν πήγε στη Φέινορτ, ο προπονητής που ήταν εκεί ήταν ένας που ήρθε στην ΑΕ κάποια στιγμή και αυτός ήταν συναντηθήκαμε σε ένα παιχνίδι και τρελάθηκε. Με βλέπει, τι κάνεις εδώ. Του λέω, παίζω στην Εθνικό. Και ήταν τότε που παίζει Εθνικό ΑΕ και κερδίσει με 1-0 με τον γκολ δικό μου. Θα τρελάθηκε τελείως. Αυτοκτόνησε. Βέβαια, επόμενο. Μου είχε πει τότε ότι σε μια συνάντηση που είχαμε, ότι λέει ότι αν γυμναζόμουν καλά. Από πιο μικρός. Πιο μικρός, λέει, μπορούσε. Αυτός μου είπε ότι μπορούσε να παίξει οποιοδήποτε ομάδα, μου είπε. Στο είπα και εγώ προηγουμένως αυτό και το έχουν πει και πάρα πολλοί προπονητές σου. Ναι. Πήρες και την Ολλανδική υπηκότητα, βέβαια, μια και ο μπαμπάς είχε γίνει υπήκος Ολλανδός, έτσι ήταν πολλά χρόνια. Ναι. Επειδή ο πατέρας μου ήταν εκεί πολλά χρόνια, ζήτησα την Ολλανδική υπηκότητα και την πήρε όλη η οικογένεια και εγώ μετά από 5 χρόνια στην Ολλανδία. Και παίζει τη Β' ομάδα της Φέγενορντ. Θέλω τώρα να μου πεις πώς έγινε η μεταγραφή στον Εθνικό. Πώς βρέθηκε στον Εθνικό, από την Ολλανδία, από τη Φέγενορντ. Υπήρχαν προοπτικές να παίξεις μπάλα σε ακόμη ψηλότερο επίπεδο. Και ο Εθνικός ήταν τότε μια καλή, ναι μεν, αλλά μικρομεσαία ομάδα στην Ελλάδα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήρθε για το Εθνικό. Ένας πατριώτης μου που ήταν εδώ στην Ελλάδα, που είχε φέρει το Λίμα. Τον Νόνι Λίμα, τον αγαπημένο μας. Ο Θεός συγχωρέστο, γιατί πέθανε ο άνθρωπος αυτός που με έφερε στην Ελλάδα μετά από πριν ξεκίνησε να παίζει στο Εθνικό. Αυτός μίλησε με τον Πανιόρι, είχε καλέσει με τον Πανιόρι και με τον Λίμα. Και ο Πανιόρι με έφερε στην Ελλάδα. Πήγε στην Εσμύρνη, επί 2 εβδομάδες δοκιμάζομουν εκεί και απλά μου είπαν ότι ήθελα ένα έμπειρο σεντερφόρ και δεν του έκανε γιατί ήμουν πολύ νέο. Και δεν θα μπορούσε μάλλον να καταφέρει, ξέρω εγώ, να βοηθήσει την ομάδα. Και έτσι ξαφνικά έμεινα χωρίς ομάδα. Εδώ μου πήγε ένας άλλος φίλος στα Γιάννηνα. Να σου πω πώς έγινε η ιστορία τώρα εδώ. Άκου εδώ τώρα. Πήγε στα Γιάννηνα και πήγε χωρίς να μιλάς τη γλώσσα, από φίλο σε φίλο, έτσι. Ναι. Πήγε στα Γιάννηνα, μίλησα και με τον προπονητή. Ήταν ο ένας προπονητής, ένας Γερμανός, ο Θεός συγχωρέστο, έχει πεθάνει, μου λέει, είναι από Πρόκοπ. Γκέρτ Πρόκοπ, σπουδαίος προπονητής ήταν αυτός. Μια εβδομάδα εκεί, κανονίζανε να παίζω ένα φιλικό. Του αρέσει, ξέρω εγώ, λίγο. Παίζουμε ένα φιλικό και βάζω 5 γκολ. Στο 5 γκολ που έβαλε εγώ, έβαλε 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και του είπε μετά το παιχνίδι, όταν τελειώνω, ο φίλος μου χαρούμενος, λέει, παιχταράς ο φίλος μου. Και πάω να μιλήσω με τον προπονητή και το είπε ο προπονητή ότι δεν έπαιξε άλλο στο δεύτερο ημίχρονο, δεν τον θέλω. Και έμενε κάγκελος ο δικός μου. Και ήταν και ένας δημοσιογράφος εκεί, λεγόταν Βαγγέλης, δεν τον όνομα του. Γιφτόπουλος. Τρελάτε. Βαγγέλης Γιφτόπουλος είναι ο γνωστός δημοσιογράφος στα Γιάννηνα από τότε. Αυτός πάρα πολλά χρόνια. Αυτός έκλαιγε μπροστά μου. Αγαπημένος μου φίλος είναι. Ναι.
Άμα με βλέπεις... Τώρα σε βλέπει και ο Βαγγέλης. Λέει ότι μπροστά μου έκλαιγε, γιατί ο Γιάννης δεν με απόκτησε τότε. Απίστευτο, ε. Ναι. Μετά κατεβαίνουμε Αθήνα πάλι. Ο φίλος μου ήθελε να μιλήσει με τον Απόλλωνο. Με πήγε στο Λαμάνο, τότε πρόεδρος του Απόλλωνου. Άκου εδώ περιπέτεια. Αυτά δεν τα ξέρει έτσι ο κόσμος. Δεν τα ξέρω, κόσμος. Έλα να τα πούμε τώρα. Τα άλλα τα ξέρουμε τα πιο πολλά. Πήγα στο Λαμάνο, λέει ο Λαμάνος, του είπε ότι δεν θέλω να δοκιμάζω παίκτες πάλι, ξέρω εγώ κτλ. Με ξαναπήγε μετά στον Χαρικλίν, πρόεδρος του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Εγώ μόνο που θυμάμαι ο Χαρικλίν, με βλέπω ο Χαρικλίν και μου λέει. Και λέει λέει, έχει στυλ ποδοσφαιριστής. Με το που σε είδε, έτσι. Μόνο ε? Με είδε. Αλλά εγώ λέω στο φίλο μου, εγώ δεν πάω πουθενά, δεν θέλω να πάω. Θέλω να γυρίσω στην Ολλανδία. Γυρίζω στην Ολλανδία και μετά από 6 μήνες ξαναγυρίζω στην Ελλάδα. Και προπονούμε μετά εδώ. Πώς γύρισε στην Ελλάδα? Με ξανάφερε αυτός. Ο ίδιος ο φίλος. Πώς λεγόταν ο φίλος? Λεγόταν τον ΕΚΑ, ξέρω εγώ το όνομα. Τον ΕΚΑ. Ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Δεν είχε ομάδα να με πάει. Μου λέει τα προπονείς, λέει εδώ με το Αχαρναϊκό. Έκανε προπονήσεις με το Αχαρναϊκό επί ένα μήνα. Το μόνο που τιμάμαι το Αχαρναϊκό ήταν προπονητής ο Κλειοβούλου που είχε ένα γυμναστήριο. Ο Δώρος Κλειοβούλου. Και με βοηθούσε αυτός να κάνει προπονήσεις. Αγαπημένος φίλος είναι. Με βοηθούσε και στην αρχή. Και ένας φυσιοθεραπευτής και ο Γιάννης μου κάνει κάτι μασάζ από εκεί για να μπορώ να είμαι σε φόρμα. Μα αγαπάγα άνθρωπος χωρίς να τους ξέρω καλά. Κοίτα περιπέτεια. Και ο μόνος που θυμάμαι ήταν ο Μπουρουτζίκας, γυμναστής στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ αργότερα, ναι. Ναι, τη ΑΕΚ, ο Μπουρουτζίκας. Και έκανα ένα μήνυμα προπόνηση εκεί μαζί τους, με βάζαν στα φιλικά. Και μία μέρα τον ΑΕΚ που ήταν φίλος με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έφερε τον Δημήτρη να δει ένα φιλικό που έπαιζε εγώ για να τον βοηθήσει να με πάει σε κάποια ομάδα. Και ήρθε ο Δημήτρης, με βλέπει και του λέει ότι είμαι καλός παίκτης και θα μπορούσε να με πάει στον Νίκο. Μάλιστα, κανονίζει μετά με τον Μουρκάκος. Κάνε μία προπόνηση με τον Νίκο. Νίκος Μουρκάκος. Πολύ καλός άνθρωπος. Εκπληκτικός. Εκπληκτικός. Και μου λέει. Από μωρό ήμουνα μαζί του. Κάνε μία προπόνηση. Δεν έχει προπονηθεί ο Νίκος ακόμα. Μου νομίζει κάποιος προπονητής β' ομάδα ήταν εκεί. Με βλέπει ο Μουρκάκος. Μου λέει την άλλη μέρα θα ερχόμουν να παίξω ένα φιλικό. Φέρνω το σάκο μου να παίζει φιλικό. Και βλέπω μερικά και μου λέει: δεν τα παίξει σήμερα, λέει. Πήγαινε στην Ολλανδία και φέρνει την μπλε κάρτα. Και εμένα κάγκελο εγώ. Χωρίς. Πήγαινε, φέρνει την κάρτα απευθείας. Ναι. Και έμενε έτσι. Και μου λέει: τέτοια, εγώ θέλω να παίξω. Και μου λέει: ότι άμα σε βλέπω άλλη ομάδα, δεν μπορώ να σε πάρουν και δεν θέλω. Άκου εδώ τι έγινε. Και πήγε εγώ, έφερε την μπλε κάρτα. Και λοιπόν, Πανιώνιος, Γιάννηνα, Απόλλων, Αχαρναϊκός, επιστροφή Ολλανδία. Ξανά πίσω εδώ βέβαια, ξανά Ολλανδία, φέρνεις την μπλε κάρτα. Ναι, πήγε μετά. Πώς την κατάφερες και την πήρες την μπλε κάρτα από εκεί? Ας πω την αλήθεια, την μπλε κάρτα ήταν εύκολο γιατί το θέμα με τη Φέινορτ, επειδή μου είπαν ότι πρέπει να επιλέξω εγώ από μια άλλη ομάδα, είχα πάει στον Εξέλσιορ μετά, σε μια άλλη ομάδα. Εξέλσιορ είναι ιστορική ομάδα. Για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 6 μήνες, και επειδή μου άρεσε το κλίμα εκεί και βάζουν κάποια παιδιά. Λογικό δικό του. Ακούω εδώ περιπέτεια, βιβλίο έτσι. Εγώ, βιβλίο γράφουμε. Βιβλίο. Θα το κάνουμε το βιβλίο, δεν υπάρχει περίπτωση. Φεύγω από το Excelsior, μάλλον τότε με τον πατέρα μου, ότι έλεγε τι κάνεις και τα λοιπά, και πήγε έπαιξε σε ένα αεραστεχνική ομάδα. Και αυτή η ομάδα μου έδωσε μία δουλειά. Ήθελα να δουλέψω τώρα, γιατί μεγαλώνω, ξέρω εγώ, είχα φτάσει 20 χρονών, ξέρω εγώ, ήθελα να δουλέψω. Και εκεί μια μέρα ήρθε ένας κουμπάρος ο πατέρας μου στο σπίτι και του λέω: έλα να μας δεις και παίξεις μια κάποια μπάλα, κάποια τουρνουά με παιδιά από την πατρίδα μου. Και πάει, με βλέπει, αυτό ήταν εδώ φίλος με το Λίμα. Με βλέπει και μου λέει: καλά, τι παίκτες εσύ, ρε. Έχω δει πολλά παιχνίδια Πανιώνιας στην Ελλάδα. Γιατί δεν έρχεσαι στην Ελλάδα να δοκιμάσεις? Εγώ ξέρω εγώ, Ελλάδα, Γκρέσια. Να, ξέρω εγώ να πάω. Και κανόνιζε αυτός εκεί με τον πατέρα μου και έτσι ήρθε στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν φέρνεις την κάρτα, Μουρκάκος υπογράφεις στον Εθνικό. Μουρκάκος υπογράφεις στον Εθνικό. Του λέω το Μουρκάκος. Πρόεδρε, εγώ θέλω να υπογράψω μόνο ένα χρόνο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το επόμενο χρόνο θα πάω σε μεγάλη ομάδα. Και μου λέει, όχι, 3 χρόνια ή τίποτα. Βλέπουμε και κάτι γκολάκια εδώ πέρα. Εδώ πέφτουμε και κάτι γκολ όπως βλέπουμε. Και πέφτουμε γκολ. Πω, πω η Οβίδα, άμα πιάσει εκεί πέρα, γκρεμίζει στίχο. Άμα πιάσει εκεί η Οβίδα, γκρεμίζει στίχο. Ντάνιελ μου,
Αρχίζουμε λοιπόν με τον εθνικό. Είναι η τελευταία καλή εποχή του εθνικού. Μετά από εκεί και πέρα ο εθνικός άρχισε να έχει τεράστια προβλήματα. Ναι. Παίζουμε τον εθνικό, ξεκινάς με πάρα πολύ σημαντικούς παίχτες. Θα δούμε αργότερα και φωτογραφίες. Σε ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό, ένα 6-3, έχεις βάλει 3 γκολ. Όχι, έβαλε 2 γκολ. 2 γκολ. Και είχα 2 assist. Και 2 assist. Το σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι ήταν τα γκολ που έβαλε, ότι έκανε ένα φοβερό παιχνίδι, γιατί δεν με ξέρανε. Ακριβώς, γι' αυτό το τονίζω εγώ. Δεν με ξέρανε ο κόσμος. Και μετά το παιχνίδι μου λέγανε διάφορα και βλέπετε το δικό μου πρόσωπο σε εφημερίδα, έγινε ένας ντόλος εφημερίδα κάθε μέρα, τι παικταράς και λοιπά. Αλλά εντάξει, εγώ ήμουν λίγο προσγειωμένο παιδί και παρόλο που έκανες επιτυχίες, πάντα... Σκυμμένο κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά. Και θυμάμαι ότι τότε ο καπετάνιο Βαλεντινογιάννης, ένας φίλος μου, πήγε στο καπετάνιο, στο γραφείο του. Και τι έγινε? Μου λέγει ότι τα σύντελε στο Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και του λέω, εγώ δεν μπορώ να φύγω από τον Εθνικό, γιατί έχω 3 χρόνια συμβόλαιο. Έλα, θα δούμε, θα σε παρακολουθήσω. Ξέρω εγώ, είσαι πολύ καλός παίκτης. Ξέρω την πατρίδα σου, έχω πάει σε Καμποβέρντε, λέει, με τα καράβια και τέτοια. Α, μιλήσεις μαζί του, βέβαια, καπετάνιος. Η μεταγραφή στην ΑΕΚ, όλοι περίμεναν να πας στον Ολυμπιακό εντωμεταξύ, έτσι. Ναι. Καραϊσκάκη, τα αποδυτήρια του Εθνικού με του Ολυμπιακού, πώς ήταν, 30 βήματα. Να σου πω την αλήθεια, έχει μια ιστορία που δεν το ξέρει κανένας καλά. Έλα, να το πούμε. Εγώ είχα υπογράψει το Κοσκοντά. Να πάω στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 2-3 παικτές στον Εθνικό για δανεικό λόγω εμένα. Αλλά τι γίνεται. Όταν ήταν να πάω στον Ολυμπιακό, είχε αναλαβεί κάποιος πρόεδρος, δεν ξέρω, τι το όνομα του, ένας Ρούσος νομίζω. Τέλος πάντων, και ο πρόεδρος στον Εθνικό ήταν ο Μισίδης. Όταν ήρθε η ώρα, το Δεκέμβριο του 89, με θέλει η ΑΕΚ, με θέλει ο Ολυμπιακός. Να πάω στο Ολυμπιακό και με παίρνει ένα πρώην Ολυμπιακός, αντί να πάω να με πάει να υπογράψω εγώ, και με τρέχουν στους γιατρούς. Και μου λέγανε ότι είχα πρόβλημα στη μέση, στο γόνατο, στο κεφάλι, ξέρω και πού άλλο είχα πρόβλημα. Με τρέχουν στους γιατρούς. Εγώ τσαντίστηκε και δεν μπήκε ποτέ στο γραφείο να υπογράψω. Κοίτα τώρα τι δεν ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν ξέρω ο κόσμος. Ποιος ήταν αυτός? Και μετά, επειδή μου είχε μιλήσει. Ο πυρηνικός επιστήμονας. Μου είχε μιλήσει τόσο καλά ο Γκιντόπουλος, με συμπεριφέρε τόσο καλά ο Γκιντόπουλος, που πέρασε ο Δεκέμβριο, δεν πήγε πουθενά. Και το καλοκαίρι πήγε στην ΑΕΚ, γιατί έλυγε το συμβόλαιό μου. Μετά από 3 χρόνια ήμουν ελεύθερος. Έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία, γιατί ο Εθνικός χειριζόταν, είχα 5 χρόνια συμβόλαιο. Τέλος πάντων, πήγα στην ΑΕΚ το καλοκαίρι, είμαι ελεύθερος και Εθνικός από λάθος δικό τους. Έφυγε εγώ χωρίς να αποφεληθούν από μένα κάποια λεφτά που θα τον έκανε πιο ισχυρό, πιο οικονομικό, πιο καλά. Βέβαια, γιατί πλέον η μεταγραφή, το όνομά σου έπαιζε πάρα πολύ δυνατά. Δεν με συμπεριφέρανε καλά στον Εθνικός. Αυτό ήταν το παράπονο μου. Γιατί τους είπε εγώ ότι εμένα στο Εθνικός και να μου δώσουν 10 δις. Κοίταξε μια σύνθεση εδώ. Τη ΑΕΚ, θυμάσαι εδώ συμπαίκτες σου. Πώς θυμάμαι, όλους θυμάμαι. Για πες μας ποιοι είναι εδώ. Ο Ντόμπος που τα ξέρω πολύ λίγο. Ο Σέντερ Μπακ, ο Ντόμπος, ο Ρουμάνος, έτσι. Νικολαίδης, Τίμουρ Κεσπάγια, Κωνσταντίνογλου, Μαλαδένης, ο Μιχάλης Βλάχος, Θασαδεύσκη και ο Μπορμπόκες. Ο Ντματζίδης. Κεσπάγια. Και Τσπάγια είναι πολύ. Ναι. Δημούς και Τσπάγια. Πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή ομάδα αυτή. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στην ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν πήγαινε στην ΑΕΚ και μετά πέρασε ο Δεκέμβρη, μίλησε και με τον Μπάεβιτς, με τέλεσε στην ΑΕΚ, όλα αυτή και με συμπεριφέρουν έτσι τόσο εγκάρδια και πήγε στην ΑΕΚ. Κοίτα εδώ κόσμος, 80.000 κόσμος. Εδώ περιμένει 80.000 κόσμος στο Ολυμπιακό στάδιο. Πριν πας στην ΑΕΚ. Τελικό κύπελο αυτό. Πριν πας στην ΑΕΚ, έχεις παίξει με τον Εθνικό 67 παιχνίδια, έχεις βάλει καμιά 20 γκολ. Έτσι, από το 86 ως το 89. Από το 86 βέβαια, να η φανέλα του Εθνικού με το ιστορικό αυτό σήμα και αυτή η ομάδα. Εδώ
Θυμάσαι μερικούς. Τι βλέπω εκεί, Δοξάκη. Καμπόλης. Ο αντιδήμαρχος στο... στη Φιλή. Ο Αντωνόπουλος, Κωτίδης. Που ήταν πολύ καλός. Ο Καμπόλης. Βλέπω αντιδήμαρχος είναι εκεί πέρα. Όλα τα παιδιά. Ο Γεροτόντορος, Ξάνθης. Τους θυμάσαι όλους, πες τους μας όλους, ο Χόρτσας. Ο Χόρτσας, ο Δημήτρης, center back, δυνατό. Ναι, πολύ δυνατός, Δοξάκης, καλός. Ο Δοξάκης από την Ρόδο είχε από έρθει. Τη Ρόδο, φαίνεται. Από τη Ρόδο. Την είχα δει στο Ρόδο, όταν ήμουν προπονητής στο Διαγόρα. Με πολύ καλή καριέρα και στον Ιωνικό έπαιξε. Πες λοιπόν αυτά τα χρόνια στον Εθνικό και πηγαίνεις στην ΑΕΚ. Τα πρώτα χρόνια στην ΑΕΚ, τα τρία, κι άλλη εδώ ομάδα του Εθνικού. Α, για πες μας εδώ. Χωρίς ράστα, Με Φώτη μπορεί. Παπαδόπουλο ξεκινάμε. Φώτης Παπαδόπουλος, ο Μίσας Ηλίας. Εσύ, Σωματάρα. Εγώ, θυμάμαι το... Πάμε, όσους θυμάσαι. Γιοργάρας, Πεπές, Κατσικογιάννης, Παπούλιας, ο Τζέντο, η Λούγκα. Η Λούγκα, πολύ καλός φέτης, έτσι. Ο Κατσικογιάννης ο μικρός, ο Γιάννης. Γιάννης και ο Κωτίδης. Και ο Κωτίδης αρχηγός. Δεν έκανε αυτό το παιδί μια καλή μεταγραφή. Ναι, ήταν να παίξει ποδόσφαιρο. Πολύ καλός παίκτης ο Κωτίδης. Και κοίτα κόσμος τώρα, 30.000 κόσμος. Ναι, γεμάτη, κοίταξε τώρα. Θύρα, πίσω η θύρα 7 του Καραϊσκάκη. Γεμάτη κόσμος, όποιο παιχνίδι και να ήταν. Ναι. Πήγαινε ο κόσμος να δει τον Εθνικό. Πηγαίνουμε λοιπόν στην ΑΕΚ, 89 στο 92 η πρώτη φορά που πηγαίνει στην ΑΕΚ. Παίζεις πάνω από 90 παιχνίδια και βάζεις πάνω από 40 γκολ. Πολύ σημαντική περίοδος εκείνη. Έπαιξες φοβερή μπάλα με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είδαμε και φωτογραφία. Παίρνεις με... εδώ να βλέπουμε μερικά γκολ. Κάνε τώρα, εσύ κάνεις και το ρεπορτάζ, είσαι πολύ ομιλητικός. Για λέγε μας εδώ. Εδώ ήταν το πρώτο γκολ που έβαλε, το βάζεις με το Εθνικό. Το πρώτο γκολ στον Εθνικό ήταν με την ΑΕΚ, έτσι. Πού είναι φάουλ. Και αν σήκωνε το πόδι για να σουτάρεις, Ντάνιελ μου, κοίτα εδώ. Στην ΑΕΚ θυμάμαι ότι υπήρχε κάποιες δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, αμφισβητούσαν, θα μπορώ να παίξω, δεν θα μπορώ, να στατώ σε μια μεγάλη ομάδα κτλ. Εγώ θυμάμαι τη στεναχώρια του Γιώργου του Βενετούλια, του σπουδαίου δημοσιογράφου που έγραφε Εθνικό, όταν έφυγες από την ομάδα. Και τρελαινόταν που λέει πώς έφυγε αυτός ο παίκτης από την ομάδα και ο Εθνικός. Δεν πήρε Παντός, τίποτα. Με οτιδήποτε τρόπο μπορούσες να σκοράρεις, γιατί αγαπούσες το ποδόσφαιρο και ήσουν ταλέντο το οποίο δεν, ξέρεις, το έβαλαν σε καλούπια. Είχες την έμπνευση πάντοτε. Ήσουν απρόβλεπτο σε οτιδήποτε. Συνεχίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να βάλει πολύ περισσότερα γκολ. Αλλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα οι παίκτες είναι πολύ εγωιστές, γιατί τους γράφει πολύ εφημερίδα να βάζουν γκολ. Ήταν πολύ εγωιστές. Πολλές φορές ήμουν μόνος μου και δεν δίνονταν την μπάλα για να σκοράρω πολύ εύκολο γκολ. Ενώ εγώ μπορεί να ήμουν καλός και σε ατομικές ενέργειες, φανταστικές ενέργειες για τους φιλατλούς που του αρέσουν αυτά, αλλά μπορούσα να είμαι πολύ ομαδικός παίκτες. Μα έχεις μάθει έτσι στην ομαδικότητα, στην Ολλανδία, όπως είναι στην Ευρώπη, στην Ολλανδία που δουλεύαμε. Ολλανδικό, total football. Total football. Έτσι. Ομαδική δουλειά, μπορεί να κάνεις ατομικές ενέργειες, δεν σε περιορίζει να κάνεις ατομικές ενέργειες, αλλά μέσα στην ομαδική δουλειά. Έλα, εδώ, δεν είναι έτσι. Έλα τώρα να μου πεις, παίζεις 3 χρόνια στην ΑΕΚ και πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα το 1992-1993. Και 2 κύπελα. 2-3 κύπελα, δεν θυμάμαι καλά. Ωραία. Τα κύπελα 95-96 τα πήρες βέβαια αργότερα. Λέμε στην πρώτη περίοδο τώρα της ΑΕΚ. Στην πρώτη περίοδο λοιπόν της ΑΕΚ, από το 89 έως το 92, πες μου τώρα, τι έγινε με τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Επειδή σε κατηγορούν οι φιλατλοί χωρίς να ξέρουν τι γίνεται. Εγώ βασικά... Να σου πω την αλήθεια, Αντώνη, δεν τα έφευγα από την ΑΕΚ, αν ήταν σωστή μαζί μου. Εγώ είμαι λίγο εγωιστής σαν άνθρωπος και πιστεύω στις ικανότητές μου και δεν θέλω και πολλά-πολλά. Ό,τι ζητάω να μου το δώσουν, αν συμφωνούμε. Ναι, δεν συμφωνούμε, είμαστε και επαγγελματίες, πάμε όπου θέλουμε. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Έτσι και όλη την Ευρώπη το βλέπουν. Αλλά τι γίνεται. Εγώ πάω και συζητάω με την ΑΕΚ να παραμένω στην ομάδα. Δίνω τα χέρια στο κύριο Γενεράκη που ήταν πρόεδρος τότε. Άμα δεν μπορεί να το πει ο κ. Γενεράκη. Ήμουν στο σπίτι του με το φίλο μου το Μάκη, το ξέρω το Μάκη. Ναι, ναι. Είχαμε συμφωνήσει.
Και όπως συμφωνούμε, μου λέει, έλα την άλλη εβδομάδα να υπογράψεις. Την επέκταση του συμβολαίου. Ναι, όταν πάει να υπογράφω. Εδώ έχουμε γκολ όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Πανέξυπνο γκολ εδώ. Όταν πάει να υπογράψω, τι μου είπε, ότι δεν μπορώ να σου δώσω αυτά που συμφωνήσαμε, γιατί κάποιος δεν θέλει να σου δώσουμε αυτά τα λεφτά, ξέρω εγώ τότε. Και του λέω, εντάξει, κύριε Γενεράκη, αφού είναι έτσι, δεν θέλουν, δηλαδή να πει ότι δεν πιστεύουν στις ικανότητες μου. Μπορώ να πάω σε κάποια ομάδα που μπορεί να με εμπιστεύει και να μου δώσει αυτά που ζητάω, που πιστεύω ότι είναι πολύ normal για την αξία μου. Και με αυτόν τον τρόπο έφυγε από την ΑΕΚ. Δεν έφυγε από την ΑΕΚ, όπως σαν παράδειγμα κάποιοι άλλοι παίκτες, δεν ξέρω, που φυλάγε φανέλες, που λέγω ότι είμαι αγγίζες κτλ. Εγώ, άμα είναι μία ομάδα. Μ' αρέσει αυτό που λες. Εγώ δέθηκε με την ΑΕΚ γιατί ήταν πολύ εγκάρδιοι φιλάθλοι μαζί μου, με αγαπάγανε και περνάγανε καλά στην ΑΕΚ τότε. Αλλά η φιλάθλη δεν έχει να κάνει με τους παράγοντες. Οι παράγοντες πάνε και έρχονται. Και οι παίκτες είναι κάπως έτσι δηλαδή. Αλλά πρέπει να σε συμπεριφέρουν καλά και να σου δώσουν αυτά που σου ανοίγει για να παραμείνεις σε αυτές τις ομάδες όπως ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Δεν με συμπεριφέρουν καλά και έτσι έφυγε. Απλώς το λόγο είναι ότι όταν δεν σε τελεγκά εγκάρδια, έπρεπε να φύγεις. Έτσι. Και κατεβαίνεις στον Ολυμπιακό. Γίνεται τώρα η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό αυτό το διάστημα που έμεινες, τρία χρόνια στον Εθνικό, τρία χρόνια στην ΑΕΚ, τρία χρόνια στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλή μπάλα. Πάρα πολύ καλή μπάλα και με πολύ σπουδαίους συμπαίχτες, έτσι. Δεν ξεχνάει ο κόσμος τη μυθική ενέργεια στο Μονακό, εκεί δεξιά που βιδώνει στην ομάδα του Αρσέν Βεργκέρ και κάνει στην παλιά που βάζει το πόδι ο Βαΐτσης, ο Γιώργος, και κάνει τον γκολ. Και ένα σωρά άλλες ενέργειες. 80 περίπου παιχνίδια, πάνω από 20 γκολ. Εδώ είμαστε. Κοίτα το. Αχ, θα το ξαναδούμε αυτό. Τι του έκανες εκεί του μπακ του αριστερού, τι ακριβώς. Ας πω, το γκολ δεν ήταν, η σέντρα ήταν τυχαία. Τον Βαΐτς τότε ήταν σε καλή κατάσταση και την ενέργεια που έκανε, πώς φεύγει. Πώς περάσει από τον... πολύ δύναμη, Ντάνιελ. Πώς περάσει τότε με το Μονακό που λες, τους περάσει από δεξιά. Που Μονακό τα τέχει μου. Θα ζητήσω από τον Νίκο τον Στρατή, τον οποίο ευχαριστώ, όπως και τον Νίκο τον Αβραμίδη. Εδώ. Κοίτα εκεί. Έχεις δύο παίχτες και τους ξάπλωσες και τους δύο κάτω. Έτσι δεν είναι. Μήπως είναι κανένας από τους δύο όρθιος. Ξαπλωτή και οι δύο. Τον γκολ δεν ήταν ξαπλωμένοι. Ήμουν και λίγο τυχερός αυτή τη φάση εκεί. Τώρα η τύχη με την ικανότητα. Όπως περάσει όμως το Βαΐτς το βλέπω εγώ να έρθει. Το βλέπω και τον έστειλε την μπάλα. Δηλαδή συγκεκριμένη εκεί που ήταν για να το βάλει. Και το καταφέρει. Απλώς μία δεν βάλει το μητάκι του, μπαμ γκολ. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Αβραμίδη και καλό ταξίδι πάει στην Ουκρανία με τον Ολυμπιακό. Τον Νίκο στο Στρατή, όλη την παραγωγή, γιατί είδες με τι αγάπη ο Γιώργος Ολίγκρης, όλα τα παιδιά πώς έκαναν που σε είδαν. Ναι. Πριν σε δω εγώ, σε έχουν αρπάξει και σε έχουν πάει στον δεύτερο όροφο, στο αθλητικό τμήμα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη τον Θεοδόρου, ένα θαυμάσιο φίλαθρο με ένα εκπληκτικό αρχείο. Το τι φωτογραφίες μου έδωσε δικές σου σήμερα το πρωί, όλες αυτές μου τις έδωσε ο κύριος Θεοδόρου. Για πες μου εδώ, ποιοι είναι στον Ολυμπιακό, συμπαίχτες σου. Ιωαννίδης, Τσαλοκίδης, Καραταΐδης, Αμανατίδης, Στρακώσια, Παγατουρίδης, Αλεξανδρής, Χατζίδης, Κρίς Καλατζής και Ιβιτς. Και Ηλία Ιβιτς. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα αυτή. Ναι, πολύ καλή ομάδα. Μέχρι το 1997 δεν κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα, είχε αρχίσει καινούργια. Να σου πω μία αλήθεια στο Ολυμπιακό Στρατή, ότι ο Ολυμπιακός μόλις είχε πάρει την ομάδα ο Κοκάλης και η γνώμη πολλούς κόσμους το ξέρει, ότι ο Ολυμπιακός τότε ακόμα δεν δουλεύει σωστά. Είχαμε πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια. Εδώ κοίταξε με τους... Ποιοι είναι εδώ? Ο Αναστόπλος, ο Τσαντάκης, ο Μανατίδης είναι αυτό. Ναι. Ο Μανατίδης. Ο Νίκος Τσιαντάκης. Να πω, σου λέω ότι δεν δούλευε σωστά ο Ολυμπιακός τότε. Είχαμε πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια. Ερχόντουσαν από την προηγούμενη κατάσταση. Δεν έχει καλή οργάνωση. Και
και μπορώ να πω ότι έχουμε πολύ άσχημα αντιμετωπίσει και από τους διαιτητές τότε. Και δεν θα καταφέρουμε συνειδητός. Χάναμε βαθμούς με τις μικρές ομάδες και είχαμε καλούς παίκτες και κερδίσαμε όλα τα ντέρμπι. Τι καλούς παίκτες εδώ πέρα. Είχα μια φωτογραφία που θα τη δούμε μετά, που είναι 20 διεθνείς παίκτες και δεν μπορούσε η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα, διότι ερχότανε από όλη την ιστορία, την διοικητική, Κοσκοτά, Σαλιαρέλης και όλη αυτή η κατάσταση που υπήρχε εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Προσπαθούσαν διάφοροι άνθρωποι να βοηθήσουν, αλλά υπήρχε ένα τεράστιο κενό. Και αν δεν έχεις διοικητική καλή ισορροπία και οργάνωση, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται ούτε αποδυτήρια, ούτε δεν, τίποτα. Δεν αρκεί να έχεις μόνο καλούς παίκτες, έχεις και πολύ καλή οργάνωση. Έτσι, όπως το λες. Πρέπει να έχεις καλό πρόγραμμα. Εδώ πώς πετάς το πόδι πριν πάει ο αντίπαλος, κοίταξε. Τον πέρασε, τον έβλεπε να έρθει. Ναι, τον έβλεπε να έρθει από πίσω μου τότε. Εν τω μεταξύ, με πολύ καλά πατήματα, ξανά εδώ πέρα, είδες επιμένω, πέφτει ο ένας κάτω. Πάμε τώρα και στον άλλο. Ο άλλος προσπαθεί ακόμη, πάρ' τον και αυτόν κάτω. Ξέρεις τι έλεγα σε αυτό το παιχνίδι. Το μπάγκο των εκατομμυριών. Για πες το. Είχατε στο μπάγκο σε αυτό το παιχνίδι, ήμουν εγώ, ο Καραπιάλης, ο Προτάσοφ και λέγανε το μπάγκο των εκατομμυριών. Στον μπάγκο, ε. Προτάσοφ, αναπληρώμα Εθνική Σοβιετική Ένωση. Μπράζο, πολύ καλό σέντερ φορ, ναι. Προτάσοφ, Λιτόφτσενκο, Σάβιτσεφ, όλη αυτή η ομάδα. Ντάνιελ μου, τρία χρόνια στον Ολυμπιακό. Αρχίζει η ομάδα βέβαια σιγά σιγά, γιατί εκεί στο 95 πλέον άρχισε να μπαίνουν για τα καλά οι βάσεις. Έρχεται και ο Μπάγεβιτς και φτιάχνει όλη αυτή την μαζί με τον Κόκαλη. Και εσύ φεύγεις, ξαναπηγαίνεις στην ΑΕΚ. Αλλά πρόσεξε, η αγάπη των φιλάθλων του Ολυμπιακού σήμερα, των φιλάθλων της ΑΕΚ, όπου να σε δούνε, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να σου μιλήσει, κατάλαβες, σαν αντίπαλος, ναι, παίχτης. Δεν σε μίσησαν, σε αγάπησαν πάρα πολύ. Τι έγινε τώρα και φύγες από τον Ολυμπιακό? Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που λες είναι λόγο, επειδή ξέρω ότι είμαι ένας ειλικρινής ποδοσφαιριστής ήμουνα και τίμιος, δηλαδή έπαιζε την ομάδα, προσπατούσε για το καλό της ομάδας κτλ. Ο λόγος που έφυγε από τον Ολυμπιακό ήταν ο Λίμπρεχτς. Γιατί, ο οποίος παρότι από την Ολλανδία. Παρόλο που ήταν από την Ολλανδία, δεν ξέρω, δεν με συμπεριφέρεται καλά, δεν με ήθελε και πολύ. Είχαμε μία ψιλοκόντρα εκεί τότε. Παρότι μιλούσατε Ολλανδικά, παρότι. Είχαμε μία κόντρα όμως εκεί και όταν έληξε το συμβόλαιο μου, έλεγε κάποιες κουβέντες στο κύριο Λούβαρ τότε, πήγαινα να νιώσω το συμβόλαιο και. Τέλος πάντων, τους είπε εκεί τότε, δεν σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Λίμπρεχτς, εγώ αποχωρώ από τον Ολυμπιακό. Και έφυγε. Και ξανά ανοίγει η αγκαλιά της ΑΕΚ και σε παίρνει. Κοίτα να δεις. Αυτά δύσκολα είναι, φεύγει ένας παίχτης από μια ομάδα. Πηγαίνει σε μια μεγάλη και ναι, ξαναγυρίζει. Ήταν δύσκολο, ναι, δύσκολο να πάω στην ΑΕΚ. Μπορεί να μην γίνω αποδεκτό από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, κάποιος φιλαράκος, ξέρω εγώ, του Μπάεβιτς με πλησίασε. Γιατί εδώ είδαμε, ας πούμε, φάση που βάζεις γκολ στην ΑΕΚ. Δεν τα ξεχνούν οι φιλάθλοι αυτά. Έχει σημασία τώρα, άμα είσαι την ομάδα που είσαι, πρέπει να παίζεις την ομάδα που είσαι. Ακριβώς. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, να το πούμε την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Όπως ήθελα να σου πω, μίλησε με τον Μπάεβιτς και μου λέει ότι εντάξει, μπορούσε να έρθω στην ΑΕΚ, με ήθελα. Του λέω εγώ, αν με θέλεις, θα έρθω. Αν δεν με θέλει, εγώ με τον προπονητή. Με θέλω προπονητή, θα πάω. Ένα προβλήμα που είπε ο Μπαεβής τότε, ότι εγώ λέω θα σε στηρίξω αν γίνει κάτι και δεν σε θέλουν οι φίλατλοι. Και του λέω στον Μπαεβής, οι φίλατλοι θα με θέλουν, γιατί θα τους κάνω να με θέλουν, του λέω. Α, του το πες έτσι. Του το πες έτσι, ναι. Θα τους κάνω να με θέλουν. Θα τους κάνω να με θέλουν. Και δηλαδή πηγαίνεις το καλοκαίρι, βγάζεις την ερυθρόλευκη φανέλα, βάζεις την κιτρινόμαυρη και αμέσως. Ναι, ήταν λίγο ουδιασμένοι οι φιλάθλοι μαζί μου. Λόγω αυτό το είναι. Επομένως και με βρίσκανε στον δρόμο τότε και μου λέγανε είσαι προδότης κτλ. Λέπετε, δεν είμαι προδότης. Είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και θα ήθελα να μείνω στην ΑΕΚ, αλλά εφόσον η ΑΕΚ δεν θέλει να δώσει αυτό που θέλω εγώ, τι θέλετε να κάνω, με το ζόρι να κάτσω. Όπως και έγινε με το Ολυμπιακό. Δεν με θέλουν πολύ, ξέρω εγώ. Ο προπονητής λέει τα δικά του. Επομένως να φύγω, να πάω κάπου αλλού που με θέλουν. Και
Πηγαίνοντας στην ΑΕΚ, ήταν ένα παιχνίδι, ήταν φιλικό το καλοκαίρι. Είχα πάει πολύ 1995 το καλοκαίρι. Ναι, είχα πάει πολύ καλά στην. Κάνω προετοιμασία. Πήγαινε πολύ καλά στην προετοιμασία. Είπα, είχε φτιάξει την ομάδα τότε. Έδες πώς μου δίνει τα παιδιά ότι ήμουν το κερασάκι του τούρνου που έλειπε από την ομάδα. Ήταν ένα center force, εγώ. Και έδεσε καλά εκεί. Η ομάδα παίζει τρομερά. Τρομερά καλά. Ήρθαμε από την προετοιμασία εδώ στην Ελλάδα. Πρώτο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια. Μου λέει ο Μπαϊβίτς αυτό που σου είπε πριν. Μπαίνω μέσα στο παιχνίδι. Παίζω φοβερά καλά. Και μου βαράνε παλαμάκι. Αμέσως. Και μετά, όμως, μετά κέρδιζα εγώ τους φιλατλούς, γιατί οι φιλατλοί έχουν ένα θέμα, ξέρεις, με τις μεγάλες ομάδες στα ντέρμπι. Όταν στο κύπελο κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό 3-1 και έβαλε εγώ τα 2 γκολ, εκεί. Εντάξει, πεθάνε μαζί μου τώρα οι φιλατλοί, ήταν όλοι. Βέβαια, δύο κύπελα ήταν αυτά. Το 95-96 και 96-97, τα δύο σερί κύπελα που πήρε η ΑΕΚ. Και ο κόσμος τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Και βέβαια. Ο κόσμος της ΑΕΚ τρελάθηκε από τη χαρά του και ο κόσμος του Ολυμπιακού από τη στεναχώρια του που ο Λίμπρεχτ δεν φρόντισε να κρατήσει ένα παίχτη σαν και σένα με όλη αυτή τη δυναμική και τη δυνατότητα που έχεις. Είναι τα λάθη των προπονητών τα οποία πληρώνουν και οι ομάδες, έτσι. Σωστό. Κάποια στιγμή ότι οι ομάδες, άμα έχουν έξυπνους πρόεδρους και διοικητή συμβούλου γενικά, δεν πρέπει να αφήσουν κάποιους παίκτες που πιστεύουν την αξία την ομάδα, γιατί ο προπονητής μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί και να μην είναι. Όπως και ο Λίμπρεχτ έφυγε το καλοκαίρι μετά. Δύο παιχνιδάκια και δρόμο. Και έτσι έγινε. Στην ΑΕΚ, αυτά από το 95 έως το 99, τώρα 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Πάνω από 80 παιχνίδια, πάνω από 30 γκολ για το πρωτάθλημα μιλάμε. Αφήνουμε κύπελο, Ευρώπη και όλα αυτά. Στην ΑΕΚ λοιπόν. Κάνει τον κόσμο να ευχαριστιέται ποδόσφαιρο. Να ευχαριστιέται ποδόσφαιρο, αλλά παράλληλα, ξαφνικά, Κώστας Πολυχρονίου σε καλεί στην εθνική ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που ένας που δεν ήταν Έλληνας έπαιζε στην εθνική ομάδα. Εκεί λοιπόν η εθνική ομάδα, στα 1994, στις 12 του Οκτώβρη. Βλέπουμε Ντάνιελ Μπατίστα στο παιχνίδι με τη Φιλανδία. Θα ξαναδούμε από τον Νίκο το Στρατή τα γκολ. Εδώ είμαστε. Το πρώτο γκολ με την εθνική ομάδα. Ήταν εκείνο το 4-0, τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 98 ή του Ευρωπαϊκού, νομίζω το 96. Του Ευρωπαϊκού, το Ευρωπαϊκό, 96, ναι, ναι. Και εδώ πέρα βάζει το πρώτο γκολ. Για να το δούμε. Άντε ένα σωστό timing. Στη γωνία η κεφαλιά την πιάνεις και τη γυρίζεις την μπάλα, παρακαλώ, έτσι. Δεν έδωσες, δεν έκλεισες στα μάτια, κοίτα. Όχι. Την πιάνεις και την καρφώνεις κάτω στη γωνία. Ο τερματοφύλακας, ό,τι και να κάνει, το μόνο που μπορεί να κάνει, να πέσει μετά την μπάλα και να τη βγάλει μέσα από τα δίχτυα. Με την εθνική ομάδα που έπαιξες 14 φορές, υπάρχει και ένα γκολ. Ψάχνουν να το βρουν εκείνο το γκολ με τη Σλοβενία, το 2-0, με το ανάποδο ψαλίδι. Ένα φοβερό ανάποδο ψαλίδι. Μια εθνική ομάδα που μας έκανε να αισθανθούμε πάρα πολύ όμορφα όταν για πρώτη φορά είδαμε έναν ποδοσφαιριστή να είναι στην εθνική ομάδα και να μην είναι κλασικά ένας παίχτης που είναι από τη Δράμα, τη Βέρεια, την Ηλιούπολη, την Αργυρούπολη, τον Πειραιά, την Αθήνα ή τη Αμπελοκήπους ή από τη Θεσσαλονίκη ή από κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος. Ένα ποδοσφαιριστή που τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος, εσένα. Μετά τα 4 χρόνια της ΑΕΚ αποφασίζεις να κάνεις ένα βήμα ακόμη. Άρης Θεσσαλονίκης. Άρης Θεσσαλονίκη. Άρης ήταν. Το καλοκαίρι του 99, έτσι. Του 99, ναι. Ναι. Και εκεί έφυγε από την ΑΕΚ τότε γιατί προφανώς. 4 και 3, 7 χρόνια σύνολο στην ΑΕΚ. Και 3 στον Ολυμπιακό, 10. Και 3 στον Εθνικό, 13 ναι. Χρόνια καριέρας. Συνεχούς στην Ελλάδα, με πάρα πολλά γκολ, φουλ εμφανίσεις, γεμάτα πρωταθλήματα και πας στον Άρη. Κοίτα να δεις, τώρα είχα γεράσει λίγα ποδοσφαιρικά από που λέει ο λόγος, αλλά ήμουν στην ΑΕΚ καλά. Τι, πόσο ήσουν, αστεί, 36. Στα 36, στα 36 πήγες στον Άρη. Πιστεύω ότι ήταν. Ο γερασμένος, δεν θέλω. Ήταν η χρονιά που ήρθε ο Τουμπάκοβιτς στην ΑΕΚ. Ήταν ο Δημητριάδης, συμπαίκτες μου στην ΑΕΚ τότε. Ο Βασίλης, γενικός αρχηγός. Μάλλον ο φίλος μου ο Δημητριάς δεν με ήθελε στην ΑΕΚ.
και αποφασίζει να με υποχωρήσει από την ΑΕΚ. Λέω εγώ, no problem. Επειδή τότε είχα γνωρίσει ένα φίλο μου, ήξερε το Κοντομινά, ο Κοντομινά είχε πάρει στον Άρη και μου λέει: τα πα στον Άρη. Και έτσι πήγε στον Άρη. Μου έκανε εντύπωση ότι μου λένε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν του αρέσουν οι ποδοσφαιριστές που έρχονται από Αθήνα κτλ. Επένα από την αλήθεια, στον Άρη. Τι είχε φορτώσει και με πολλά γκολ κατά καιρού, έτσι. Όχι, το τέλο από τον Άρη. Οι φίλοι του Άρη με συμπεριφέρουν πολύ καλά. Μ' αγαπάγανε, με βλέπει στον δρόμο, εγκάρδι και τα λοιπά. Ακόμα και οι παουξίδες. Πήγαινα στον δρόμο και οι παουξίδες τι μου λέγανε. Δανιέλ, έχεις πάει σε λάθος ομάδα. Σε θέλανε για δικό τους. Το μόνο που συναχωρήθηκε ότι δεν μπορούσα να προσφέρω, γιατί υπήρχε ένας προπονητής εκεί, ένας Πέτκοβιτς. Κατάλαβα. Μιλάμε για. Δεν γούσταν να πω αξιμό τη προπονητή, αλλά κακό προπονητή. Ναι, ναι. Και δεν με συμπεριφέρεται. Ανάποδο άνθρωπο. Καλά. Ήταν, ναι, ναι. Και θα μπορούσα να παίξω ακόμα βασικό και πολλά παιχνίδια. Και δεν με ήθελα και δεν με βάζει να παίζω. Οπότε. Εγώ δεν ήμουν. Είχα κάποια ηλικία τότε και δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα. Και δεν μιλάγα. Τίποτα. Εγώ τότε προσπαθούσα πάντα να βοηθήσω του. Τους μικρούς ηλικίες παίκτες. Δηλαδή ήμουν πολύ με τον Χαριστέα, με τον Γιώργο, ο Γιώργος Θοδωρίδης, φιλαράκι εκεί. Προσπαθούσα να τους βοηθήσω να βελτιωθούν στην καριέρα του. Ο Χαριστέας ήταν στην αρχή του. Ναι, τον βοήθησα στον Άγγελο πάρα πολύ. Ντάνιελ μου, με αυτά και αυτά ξεκινάς την προπονητική καριέρα. Δεν θέλεις να πας σε ομάδες έτσι, να πας να παίξεις σε διάφορες άλλες ομάδες. Στο Διαγόρα προπονητής. Ναι, είχα πάει στο Διαγόρα μετά. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Μετά στο Φωστήρα. Μετά με Εθνική, μετά Φωστήρα, μετά Λαμία. Μετά... Σε διάφορες ομάδες. Αλλά η αγάπη σου πού ήταν εσένα, σε αυτό που κάνεις σήμερα, στις ακαδημίες. Σε ακαδημίες είναι η αγάπη μου περισσότερη, γιατί στις ομάδες αυτό που έζησε στην Ολλανδία. Ναι. Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχω μία ακαδημία εκεί στον Επισλεφόρος Καραμαλή Καταγγελίες στην Αχαρνέ. Πιστεύω ότι έχουμε μία από τις καλύτερες ακαδημίες στην Αθήνα. Γιατί... Σούπα, θα τα φέρεις και στη Βούλα, στο Star Sports Club. Θα κάνουμε μεγάλη γιορτή. Θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω λόγω γνώσης και της εμπειρίας μου μέσα στην όλα αυτά τα χρόνια καριέρα στο ποδόσφαιρο, μπορώ να μεταφέρω στα παιδιά αυτά πώς έμαθα να παίζω και πιστεύω ότι έχω μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Γιατί δεν είναι τυχαίο που στην ΑΕΚ, στο K20, τα περισσότερα παιδιά τότε που ήταν στις εκατοδικίες δικός μου, παίζουν σε μεγάλο επίπεδο. Γιατί τον κάνουμε αγάπη και πιστεύω ότι έχω γνώσεις. Και σαν προπονητής πιστεύω ότι θα μπορούσε να κοτσάρει και ομάδες πρώτη εθνική με μεγάλες επιτυχίες. Αλλά δεν μου δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία. Και παρόλο που ήμουν και στην ΑΕΚ τότε, β' ομάδα, αλλά σαν προπονητή ποτέ δεν μου δόθηκε εκεί τουλάχιστον μια ευκαιρία να κοτσάρει την ομάδα. Και πιστεύω μπορώ με επιτυχία να καταφέρω. Στο εύχομαι ολόψυχα αυτό, αλλά πάνω απ' όλα εύχομαι αυτή τη δουλειά που κάνεις στις ακαδημίες να την προχωρήσεις, να βγάλεις μπατιστάκια καινούρια, να γεμίσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουν να μάθουν τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα από σένα και έχεις την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό όλου του φιλάθλου κόσμου. Αυτά τα 30 κοντά χρόνια που είμαστε φίλοι, με την αγάπη μου, αλλά σου μεταφέρω την αγάπη όλου του φιλάθλου κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ήταν ιδιαίτερη χαρά που είμαστε σήμερα μαζί. Ακούσαμε και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς ξεκίνησες από το... Από το Καμποβέρντε μέχρι να φτάσεις στην Ελλάδα. Ακριβώς, μέχρι να φτάσεις εδώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα χρόνια δίνεις χαρά στον κόσμο. Νομίζω ότι θα ξανακάνουμε εκπομπή και θα κάνουμε εκπομπή για ακαδημίες. Σου υπόσχομαι ότι σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του σταθμού θα στείλουμε την κάμερα επάνω. Να πάρει τις ακαδημίες, να δείξουμε στον κόσμο αυτή την ωραία δουλειά που κάνουμε και βέβαια θα κάνουμε και μια ωραία γιορτή για ακαδημίες του Star Sports Club με τις ακαδημίες τις δικές σου. Ακαδημίες Μπατίστα. Ακαδημία Ντανιέλ Μπατίστα. Ντανιέλ Μπατίστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη έχουμε δώσει κάτι παίκτες στο Ολυμπιακό, στο Ατρόμητο, στο Παναθηναϊκό. Να το συνεχίσεις και στην εθνική ομάδα. Χαρά μου μεγάλη. Σας αγαπώ πολύ. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε και πολλούς παίκτες για την εθνική ομάδα, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίκτες που να γνωρίζουν καλά τη τεχνική και την τακτική του ποδόσφαιρου.
Το ήθος και το επίπεδό σου και το ήθος και το... είναι υψηλό. Ναι, να είσαι καλά, σε αγαπώ πολύ. Μεγάλη χαρά που είμαστε και μαζί. Εγώ, ευχαριστώ πάρα σε ευχαριστώ, Ντάνιελ μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μια τεράστια προσωπικότητα, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, μας γέμισε την εκπομπή με αγάπη, με επίπεδο και συνέστημα. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές, τέτοιοι προπονητές είναι απαραίτητοι για να προοδεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του Ντάνιελ Μπατίστα. Να είστε καλά, γεια σας.